Όπως με ενημέρωσε ο πρόεδρος της κοινότητας ο Θανάσης Γιατράς και οι συνδημότες μας εδώ από τη Δήμητρα, τυφώνας πέρασε περίπου η ώρα 4 τα ξημερώματα και βλέπετε την κατάσταση η οποία επικρατεί. Η ευκάλυπτη αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι τα δέντρα τα ψηλά και οι ευκάλυπτοι του δρόμου ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια των ανθρώπων που περνούν από τα σημεία αυτά και θα πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε και να το δούμε συλλογικά και στο θέμα του Δήμου. Έχουμε παρόμοια περίπτωση στο Παλαιοχώρι με πολλές ενέργειες, με πολλές πιέσεις προσπαθούμε να δούμε και εκεί την κατάσταση. Ακόμα οι συναρμόδιες αρχές δεν έχουν ανταποκριθεί και πρέπει οπωσδήποτε να είναι προτεραιότητα και αυτών και ημών για να μπορέσουμε να μην έχουμε ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια και που τα οποία θα κινδυνεύσουν ακόμα και με την ίδια τους τη ζωή οι άνθρωποι που παίρνουν από εδώ. Τις νυχτερινές ώρες, ανάμεσα Σάββατο προς Κυριακή, από το χωριό μας, πέρασε δυνατός ανεμοστρόβιλος Μπουρίνι, ο οποίος έκανε ζημιά στην είσοδο του χωριού που φύονται τα ευκάλυπτα, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος σε μια απόσταση 100 μέτρα, καθώς επίσης και σε καλλιέργεια θερμοκήπια που είναι εκεί κοντά. Και πεφτικά κολοκύθια από ό,τι είδα. Ναι, ναι. Εμείς αυτό που θέλουμε, επειδή αυτός ο δρόμος είναι επαρχιακός, θέλουμε από την περιφέρεια να βγάλει κάποια εργολαβία, να κατεβάσουμε το ύψος των ευκάλυπτων. Γιατί είναι επικίνδυνα, συνέχεια έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τελευταία φορά που είχαμε επιχειρήσει και τα είχαμε κόψει αυτά, ήταν περίπου πριν 15 χρόνια. Πάλι με τη βοήθεια της περιφέρειας, της πυροσβεστικής, είχε έρθει και ο Δήμος. Αλλά επειδή ο Δήμος αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα να έχει καλαθοφόρα για αυτό το ύψος, θέλουμε τη συνδρομή της περιφέρειας να τα κουρέψουμε. Γιατί εκτός των άλλων είναι και επικίνδυνα για τις ανθρώπινες ζωές. Αν αυτό γινόταν μέρα, σίγουρα θα θρηνούσαμε θύματα.